Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κέρια το φέγγος του καθολικού εσύ Καλώς σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθέατες. Μια ακόμα εκπομπή κοντά σας. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και επίκαιρο θα είναι το απόψινό μας θέμα. Στην σημερινή μας εκπομπή θα συνομιλήσει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης, θεολόγος, ο οποίος φιλοξενεί τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Τορμπαράκη, θεολόγο, συγγραφέα, γνωστό σε εμάς από παλαιότερες εκπομπές και από την παρουσία του εδώ στην Εκκλησία των Αγίων 12 Αποστόλων, σε μια συζήτηση εδώ με θέμα σκέψης με αφορμή τα Χριστούγεννα. Ας τους απολαύσουμε και ας διδαχθούμε κι εμείς από τις δικές τους σκέψεις για το μέγα μήνυμα και μυστήριο των Χριστουγέννων. Επιτρέψτε μου όμως, πριν ξεκινήσει το θέμα μας, να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Ενωρία Ενδράση, αδελφό και συλλειτουργό, πρωτοπρεσβύτερο, πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο. Μας προσκάλεσε και σήμερα ο πατήρ Γεώργιος στο πρόγραμμα τούτο, το Αιωνωρία Ενδράση, που λειτουργεί 366 μέρες το χρόνο, γιατί δεν του φτάνουν του πατρός Γεωργίου 365. Έτσι λοιπόν μας προσκαλεί τακτικά, όπως και αναρρίθμιν τους άλλους ομιλητές, εμείς να προσεγγίσουμε τα Χριστούγεννα. Πατέρα Γεώργια, έχετε εμπειρία μεγάλη και ως καθηγητής και ως συγγραφέας, φιλόλογος, θεολόγος. Έχετε ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. Αλλά να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Θα πρέπει να πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, να είμαστε κοντά στις 25 Δεκεμβρίου για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τον Ιούλιο ή θα μας έλειπε τον ντεκόρ το Χριστουγεννιάτικο? Έχετε δίκιο, πατέρα Βασίλειε.
εκείνο το οποίο πράγματι βλέπουμε να προσεγγίζουν τα Χριστούγεννα, να πλησιάζουν συγκεκριμένες μέρες και να κινητοποιείται τρόπον τεινά ο κόσμος για να γιορτάσει, όπως λέμε, τα Χριστούγεννα, είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε κάθε χρονιά και μάλιστα με έναν τρόπο που θα λέγαμε είναι ακριβώς αντίστροφος από αυτό το οποίο η Εκκλησία μας κάθε φορά μας λέει για το τι είναι τα Χριστούγεννα. Δεν είναι κακό το ότι πρέπει να πλησιάσουν τα Χριστούγεννα για να θυμηθούμε περισσότερο τη συγκεκριμένη αυτή μεγάλη εορτή. Γιατί πάντοτε, όπως διδάσκουν και οι Άγιοι μας και έχουμε και αρκετές έτσι και νεότερες αναφορές από αυτούς, περικλείουν οι γιορτές όταν έρχονται στις συγκεκριμένες ημέρες τους, περικλείουν μια ιδιαίτερη χάρη, σαν να ανοίγουν τα ουράνια όπως λέμε και να δίνει ο Θεός έτσι μια ιδιαίτερη χάρη, μια ιδιαίτερη ενέργειά Του στον κόσμο. Οπότε λοιπόν είναι καλό και πρέπει να γίνεται και γι' αυτό και η Εκκλησία μας το έχει, ώστε να προκληθούμε τις συγκεκριμένες ημέρες για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στην εορτή, να δούμε τις διάφορες όψεις της κάθε εορτής, αλλά ειδικά για τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνον οι συγκεκριμένες ημέρες. Τότε είναι με μια ιδιαίτερη λαμπρότητα από την Εκκλησία μας, αλλά εάν κοιτάξουμε την υμνολογία της σε καθημερινό θα λέγαμε επίπεδο και κοιτάξουμε τα διάφορα βιβλία της, την παρακλητική, τα μηναία, οτιδήποτε υπάρχει και ιδιαίτερο στα θεοτοκία των κανόνων θα διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά σε καθημερινό επίπεδο αναφέρονται στο γεγονός ιδιαίτερο των Χριστουγέννων. Μιλάνε για τη σάρκωση του Θεού ως ανθρώπου, διότι αποτελεί τη βάση της Εκκλησίας μας. Αν δεν είχε σαρκωθεί ο Θεός μας, αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, τι νόημα θα είχε η χριστιανική πίστη μας? Κανένα απολύτως. Θα ήταν ενδεχομένως μια ιδεολογία, θα ήταν μια από τις πολλές θρησκείες, αλλά θα έλειπε το βασικό στοιχείο που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας και αυτό εξαγγέλει η Εκκλησία μας καθημερινώς και μάλιστα το βλέπουμε ιδιαιτέρως και σε εκείνο το οποίο αποτελεί τον κανόνα της πίστεώς μας, που είναι το σύμβολο της πίστεως και που βλέπουμε ότι μεταξύ των άλλων, κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε, να το ξέρουμε, να το έχουμε μάθει, να το ζούμε, μας λέει ότι ο Χριστός μας είναι εκείνος ο οποίος δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατήλθε από τους ουρανούς, εσαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έτσι έγινε άνθρωπος. Οπότε λοιπόν και το σύμβολο της πίστεως και καθημερινώς η υμνολογία της, ιδιαίτερο στα θεοτοκία αυτά που αναφέρονται στην Παναγία μας, αναφέρονται σε αυτό το γεγονός, έτσι που πολλοί λένε ότι η Εκκλησία μας αενάως εορτάζει τα Χριστούγεννα, είτε είναι Ιούλιος είτε είναι Ιούνιος, αλλά πολύ περισσότερο όμως τα εορτάζει τις συγκεκριμένες ημέρες, όπου εκεί υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος όντος, υμνολογικός, που επικεντρώνει την προσοχή μας στο καθαυτό γεγονός της ελεύσεως του Θεού μας, παίρνει τα γεγονότα από την Αγία Γραφή, ιδιαίτερως από την Καινή Διαθήκη, αλλά και σε αναφορά με την Παλαιά Διαθήκη για εκείνα τα οποία προφητεύουν τον ερχομό του και μας τα προσφέρει με πολλούς τρόπους, σαν να έχουμε ένα πολυεδρικό διαμάντι το οποίο αντανακλά τις διάφορες ακτίνες του, οπότε η κάθε ακτίνα γίνεται και ένα όχημα, γίνεται μία δίωδος προκειμένου ακριβώς να τοποθετηθούμε σωστά απέναντι στην έλευση του Θεού μας, απέναντι στα Χριστούγεννα, ώστε να μπορούμε να πούμε ναι, κατανοώ το γεγονός αυτό, αλλά κυρίως το κατανοώ βιώνοντάς το. Διότι η βίωση του γεγονότος είναι εκείνο το οποίο ανοίγει τα μάτια μας για να κατανοηθεί το υπερφυές αυτό μυστήριο και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλα όσα σχετίζονται βεβαίως με την χριστιανική μας πίστη. Πατέρα Γεώργη, έχει τη δυνατότητα ο πιστός, ο συνειδητοποιημένος χριστιανός να έχει μια πρόσβαση τέτοια στην Εκκλησία όπου αυτή την περίοδο
καθημερινά η υμνολογία και τα αναγνώσματα βοηθούν να προσεγγίσει το νόημα των Χριστουγέννων, είναι δυνατόν. Από την άλλη, για αυτούς που πιστεύουν, για αυτούς που εκκλησιάζονται, έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν σωστά μέσα από τους ύμνους. Αναφερθήκατε στο πιστεύω, ότι ομολογούμε την πίστη μας στον Χριστό. Λέμε πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα. Νιώθουμε αυτές τις έννοιες. Νιώθουμε ότι είναι Πατέρας. Ή λέμε πιστεύω εις ένα Θεό, όπως μπορούμε να πούμε, ανοίγοντας ένα τηλεφωνικό κατάλογο που υπήρχε παλαιότερα και να δούμε ότι υπάρχει με το όνομα Δημόπουλος καμιά 50, 100, 200. Ξέρω, πιστεύω ότι οι περισσότεροι υπάρχουν, αλλά δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Όταν λέμε το πιστεύω στην Εκκλησία, είναι εύκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο Πατέρας μας και όλα αυτά που έχει μέσα το πιστεύω αφορούν και εμάς προσωπικά και τη δική μας σωτηρία. Γίνεται αυτή η προσέγγιση. Κοιτάξτε, Πατέρα Βασιλεία, το ξέρετε καλύτερα από μένα και το ξέρουν όλοι, ότι το να πάει κανείς καθημερινά στην Εκκλησία είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται από τους πολλούς, γιατί είναι οι διάφορες εργασίες τους, είναι τέλος πάντων και άλλα θέματα, μπλέκονται με την καθημερινότητα. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μια καθημερινή επαφή και από αυτούς οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι και κατανοούν πράγματι αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Το θέμα είναι τι είναι εκείνο το οποίο θα με κάνει να αποκτήσω αυτό το συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Εάν ανήκω σε εκείνους οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια, τότε πράγματι θα διαπιστώσω ότι αυτή η αλήθεια έχει ήδη αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Χριστού, μπορώ να τον προσεγγίσω, να μάθω γι' αυτόν με την έννοια της μάθησης ως σχέσης, ως εμπειρία σχέσεων, να μάθω γι' αυτόν μέσα από τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας και αν μεν δεν μπορώ να πηγαίνω, μπορώ να τα προμηθευτώ και να αρχίσω να μελετώ. Ευτυχώς είμαστε σε εποχές που όλα αυτά έχουν εκδοθεί. Είναι επίσης πάρα πολύ εύκολο πολλά από αυτά να τα βρει κανείς και στο διαδίκτυο. Οπότε, εάν έχει κανείς την διάθεση πράγματι να εμβαθύνει στην πίστη του, από εκεί και πέρα μπορεί πράγματι να τα βρει, να τα μελετήσει, να διευρυνθεί ο νους του, αλλά από την άλλη τη μεριά πράγματι θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απλώς να αποδεχθώ ότι κάτι υφίσταται, έχει ήδη αυτό διαπιστωθεί και έχει εκφραστεί και έχει γραφεί πάρα πολύ όμορφα, ότι δεν είναι η πίστη μας σαν, όπως είπατε, παίρνω ένα κατάλογο, ανοίγω ένα κατάλογο και βλέπω μια σειρά ονομάτων και λέω ότι πράγματι εδώ αυτός υπάρχει, αλλά η πίστη για τα δεδομένα της Εκκλησίας μας είναι μια σχέση, είναι μια αναζήτηση του Θεού, η οποία αποτελεί ανταπόκριση στην εκείνου αναζήτηση σε εμάς τους ίδιους. Οπότε πίστη σημαίνει ότι εγκαταλείπομαι στον Θεό, αφήνομαι στον Θεό, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, όπως το εννοεί και το ίδιο το ρήμα πιστεύω στην αρχαιοελληνική του έκφραση και που το χρησιμοποιούμε και σήμερα, πιστεύω ως ότι εμπιστεύομαι κάποιον και αυτός ο κάποιος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε, αλλά εμπιστεύομαι τον Θεό ο οποίος ήρθε στον κόσμο ως άνθρωπος και αυτός ο οποίος ήρθε στον κόσμο ως άνθρωπος είναι ο Χριστός, ο οποίος με κυνηγάει, ο οποίος με προκαλεί διαρκώς. Εάν δεν είχαμε τον Θεό ο οποίος να μας κυνηγούσε και να μας προκαλούσε για να δημιουργήσει σχέση μαζί μας, δυστυχώς εμείς δεν θα είχαμε καμία γνώση περί αυτού. Εκείνος λοιπόν μας κυνηγάει και γι' αυτό το λόγο εάν βρίσκομαι κι εγώ σε μια τέτοια διάθεση αναζήτησής του, πράγματι θα τον συναντήσω και κυρίως θα τον συναντήσω στον κατεξοχήν χώρο φανέρωσής του που είναι η Εκκλησία. Γιατί
Όλους μας κυνηγάει ο Θεός, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αφήνει έξω από την αναζήτησή του, και αν κάποιος δεν είναι μέλος της Εκκλησίας και πάλι τον κυνηγάει, γιατί όλοι είναι παιδιά του Θεού, όλοι είναι αντικείμενα, θα λέγαμε, της ίδιας αγάπης του, αλλά τους ελκύει και τους γοητεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να έρθουν αυτοί που δεν είναι ακόμα στην Εκκλησία, να έρθουν στην Εκκλησία, εκεί να βαπτιστούν, εκεί να μπορούν να γίνουν μέλη του Χριστού και επομένως εκεί να αρχίσει η πραγματική πίστη, η πραγματική αναζήτηση. Γιατί τονίζουμε αυτό το πράγμα, γιατί ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι τον βρίσκει εκείνος ο οποίος τον αναζητεί, ακούει τη φωνή του, εκείνος λέει που αγαπάει την αλήθεια. Ο «ον εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής». Όποιος λοιπόν βρίσκεται σε μια αναζήτηση της αλήθειας, αυτός πράγματι θα δει τον Θεό να βρίσκεται στην πόρτα της ψυχής του και να κρούει αυτή την πόρτα και να την κτυπάει μάλιστα με έναν πολύ ευγενή, θα λέγαμε, τρόπο, όχι με φωναχτόν τρόπο, όχι με δημιουργίες έτσι ας πούμε εκοφαντικών θορύβων, αλλά ήσυχα, απαλά, όπως ο ίδιος μας το έχει δείξει, ιδιαίτερος το αναφέρει εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πάρα πολύ έντονο, και το λέει και στην Αποκάλυψη αυτή την πολύ όμορφη εικόνα, ότι ο Χριστός βρίσκεται στην καρδιά μας, ειδού έστικα επί την θύραν και κρούω, βρίσκεται εκεί πέρα και χτυπάει, και αν λέει κανείς ακούσει τη φωνή του θα μπει μέσα και θα παρακαθίσει, λέει, μαζί του και θα γευτεί το φαγητό μαζί με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Απλώς είπαμε, είναι πολύ ευγενής η πρόσκλησή του και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει κανείς να βρίσκεται, είπαμε, σε αυτή την αναζήτηση, γιατί εάν δεν βρίσκεται σε αναζήτηση του Θεού, σημαίνει ότι η αναζήτησή του είναι τα εγκόσμια πράγματα, είναι εκείνα τα οποία αναφέρονται μόνο στα πάθη του, στο πώς θα αποκτήσει, στο πώς θα φανεί, το πώς θα ικανοποιήσει τις αρχικές του ορέξεις. Οπότε αυτές οι φωνές έχουν πλημμυρίσει τον εαυτό του και γι' αυτό το λόγο δεν ακούει το ευγενικό χτύπημα της πόρτας της καρδιάς του από τον ίδιο τον Χριστό. Όταν όμως κανείς αρχίζει και λίγο σοβαρεύει στη ζωή του, αρχίζει και αναζητάει νόημα στη ζωή του και αναζητάει τον Θεό στη ζωή του, τότε θα δει όντως ότι θα καθοδηγηθεί από εκείνον για να βρει πράγματι αυτό το οποίο είναι η ίδια η χαρά του, δηλαδή η παρουσία του Χριστού στη ζωή του. Οπότε θα αρχίσει να υποψιάζεται και ποιο είναι το νόημα της σάρκωσης του Θεού στον κόσμο, της ίδιας της γέννησής του. Επομένως, ναι, μπορούν πολλοί να πηγαίνουν στην Εκκλησία, λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν βαθύτερα τα πράγματα, εκείνοι οι οποίοι θα θελήσουν να τον αναζητήσουν τον Θεό, θα τον βρουν, όπως είπαμε, γιατί είναι τέτοια η αγάπη του, η οποία τον κίνησε για να έρθει βέβαια και στον κόσμο, που τελικώς θα βρει μία δίωδο στην καρδιά του για να μπορέσει να του μιλήσει. Και μην ξεχνάμε, κάτι που ιδιαίτερος ίσως το πούμε και αργότερα, ότι στο γεγονός της σαρκώσεως του Θεού, στη γέννησή του, βλέπουμε και ποιοι είναι οι τύποι των ανθρώπων που τελικώς ακούνε τη φωνή του Θεού και ανταποκρίνονται. Και είναι οι απλοί άνθρωποι, το βλέπουμε στο πρόσωπο των απλοϊκών βοσκών της Βηθλεέμ, και επίσης είναι και οι αναζητητές της αλήθειας, που τους βλέπουμε αυτούς στο πρόσωπο των μάγων αστρονόμων της εποχής εκείνης της μακρινής Περσίας. Και οι μεν βρήκαν τον Χριστό, καθοδηγήθηκαν από τους αγγέλους, γιατί ήταν καλοδιάθετοι άνθρωποι, απονήρευτοι θα λέγαμε άνθρωποι, και οι άλλοι καθοδηγήθηκαν από άγγελον Κυρίου, όπως φαίνεται να είναι με την ερμηνεία των πατέρων μας ο Αστέρας, που τους οδήγησε στην φάτνη με τα δώρα τους, γιατί αγωνιούσαν για την αλήθεια. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι αναζητητής είναι ο κάθε άνθρωπος και ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει «Ζητείτε και βρίσετε». Λέγοντας αυτά, ήρθε στο νου μου μια εικόνα που διάβασα κάποτε σε ένα περιοδικό, όπου μια γιαγιά στην τότε Σοβιετική Ένωση άκουσε στον δρόμο Φασαρία, στο χωριό της, και εκεί υπήρχε ένας φαρδής δρόμος που οδηγούσε σε μια εκκλησία. Ρώτησε τι γινόταν και επέστρεφαν αυτοί που είχαν γκρεμίσει την εκκλησία.
και τους ρώτησε τι συμβαίνει, είπε «γκρεμίσαμε αυτή την εκκλησία». Σκέφτηκε η γιαγιά και είπε «πλέον αυτός ο δρόμος δεν έχει καμιά αξία». Όπως είπατε, στην εκκλησία, όταν είναι κάποιος αναζητητής, βρίσκει μέσα στην εκκλησία. Και αυτή η αναζήτηση, αυτή η πορεία, αυτός ο δρόμος, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Μας είπε «εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια, η ζωή». Είναι λοιπόν μία πορεία. Στην πορεία αυτή προς τον Χριστό, και μια και μιλάμε για τα Χριστούγεννα, βλέπουμε σε αυτή την πορεία, σε αυτό το δρόμο, ας πούμε ένας δρόμος που είναι στολισμένος όπως τις πόλεις μας, οι δρόμοι, τα καταστήματα, βλέπει τα Χριστουγεννιάτικα από δεξιά, αριστερά, και κάπου σε αυτόν τον δρόμο στέκεται, βλέπει, ψωνίζει, σκέφτεται, αλλά κάπου χάνεται μετά και φτάνει προς την Φάτιμη και έχει ξοδέψει πάρα πολλά στο δρόμο. Δεν είναι λοιπόν ένας κίνδυνος να συσχηματιστεί ο πιστός, ο σημερινός άνθρωπος, εν μέρη με τον κόσμο και να μην μπορεί να νιώσει βαθύτερα τα Χριστούγεννα λόγω αυτής της περιπλοκής σε όλη αυτή την καθημερινότητα, έτσι όπως παρουσιάζεται. Και από την άλλη δεν είναι μόνο η εμπορική παρουσίαση των Χριστουγέννων, αλλά είναι και η συναισθηματική. Και πάλι, αν μείνει στο συνέστημα, σε μερικές συγκινήσεις, δεν νομίζω θα μπορέσει να φτάσει η καρδιά του να συνειδητοποιήσει ότι έχει μια σχέση με αυτόν που βρίσκεται στο τέρμα του δρόμου. Γιατί αυτός είναι η Ανάσταση, η ζωή δική μας και η αιωνιότητα. Αν δεν προσεγγίσουμε έτσι αυτήν τη σχέση με αυτό στο τέλος του δρόμου, γιατί όταν κανείς μένει στο δρόμο ασφαλώς και χάνεται. Δεν είναι ο δρόμος που βαδίζει ένας μια λεωφόρο να δει δεξιά και αριστερά, αλλά πρέπει να φτάσει στο σπίτι του, όπου είναι, εκεί είναι η ζεστασιά και η θαλπορή. Έτσι λοιπόν και εδώ, στο τέρμα του δρόμου είναι ο Χριστός. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να προσεγγίζει ο πιστός, αυτός ο συνειδητοποιημένος, αυτός που θέλει. Υπάρχει ο κίνδυνος να συσχηματιστεί και κάπου να χάνεται μαζί με τους άλλους που δεν έχουν ιδέα. Βεβαίως, Πατέρα Βασίλη, υπάρχει ο κίνδυνος πάντοτε. Κανείς δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο. Καθημερινά παλεύουμε. Μάλιστα υπάρχει πολύ ωραία φράση που λέει ότι η ορθόδοξη πίστη, η πορεία επάνω στον Χριστό είναι το αΐ σχηνοβατήν. Πάντοτε σχηνοβατούμε, πάντοτε υπάρχει η περίπτωση να πέσει κανείς. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ο δοκόν εστάνε βλεπέτο μη πέσει». Αυτός που νομίζει ότι στέκεται ας προσέξει μη πέσει. Γιατί είναι τόσες οι φωνές, οι πλάνες φωνές που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, που πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος να αποπροσανατολιστούμε. Και το βλέπουμε και στα Χριστούγεννα κατεξοχήν. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως εικόνα των Χριστουγέννων, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είναι τα Χριστούγεννα για την Εκκλησία μας. Γιατί εκείνο το οποίο κυριαρχεί περισσότερο είναι ακριβώς το εμπορικό στοιχείο, το βλέπουμε. Είπαμε ότι πιο φαντακτερό υπάρχει και αν το συντηρήνουμε με τον Χριστό μας, ο οποίος επέλεξε τον πιο ταπεινό τρόπο για να έρθει, βλέπουμε το πόσο εξωπραγματικό είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως Χριστούγεννα. Λοιπόν, παρουσιάζεται ένα εμπορικό στοιχείο έντονο. Στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν μιλήσουμε για τον αδιάφορο άνθρωπο ή και τον εχθρικό ακόμα άνθρωπο, τον εχθρικά διακείμενο, θα δούμε ότι στέκεται με έναν συναισθηματισμό που μπορεί να είναι κάπως καλύτερος από άλλες προσεγγίσεις των Χριστουγέννων, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία μας λέει. Οπότε πράγματι υπάρχει ο κίνδυνος από προσανατολισμού και γι' αυτό πρέπει ο χριστιανός να βρίσκεται σε μια διαρκή ετοιμότητα, σε αυτή την νύψη που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, σε μια εγρήγορση, αυτό που λέει ο Χριστός μας, γίνεστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι,
γιατί ακριβώς είπαμε υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγουμε. Και δεν είναι μόνο της εποχής μας ο κίνδυνος αυτός, απαρχής είχε επισημανθεί, γι' αυτό και η λέξη που χρησιμοποιήσατε για το συσχηματισμό είναι το Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας προτείνει μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, με αυτόν τον αιώνα δηλαδή, τον αιώνα τον πεσμένο στην αμαρτία, στον κόσμο που κείται εν το πονηρό, μη συσχηματίζεστε. Είναι το πρόβλημα πάντοτε της εκοσμίκευσης, δηλαδή ο χριστιανός να πλανηθεί και να γίνει σαν τον κόσμο τον μακριά από τον Θεό, αντί να ζει έτσι που να ελκύει τον κόσμο, ώστε να σχετιστεί με τον Θεό. Κίνδυνος λοιπόν πάντοτε υπάρχει, αλλά είπαμε και προηγουμένως ότι το κρίσιμο σημείο είναι να αναζητούμε τον Θεό, να βρισκόμαστε σε αυτήν την πορεία η οποία θα αποτελεί την ανταπόκρισή μας στην αγάπη εκείνου. Γιατί μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, εμείς αγαπώμεν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Είναι ακριβώς το κίνητρο για να έρθει. Τι είναι εκείνο το οποίο έκανε τον Θεό μας να έρθει στον κόσμο ως άνθρωπος? Είναι ακριβώς η άπειρη αγάπη του, όπως μας το λέει ο Άγιος Ιωάννης και πάλι. Τόσο πολύ αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε. Ήρθε στον κόσμο και μάλιστα ήρθε, γεννήθηκε με τον πιο άσημο και απλό τρόπο, μεγάλωσε, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε κυρίως και όλα αυτά προς χάριν του ανθρώπου. Εάν λοιπόν αρχίζει κανείς με την χάρη του Θεού λίγος να συνειδητοποιεί αυτήν την αγάπη του Θεού, που σημαίνει ότι ο ίδιος θέλει να στραφεί προς τον Θεό, από εκεί πέρα θα βρει τον δρόμο, θα ξεφύγει από τις πλάνες φωνές και θα ακούει την φωνή του Χριστού, όπως το προβατάκι. Μας το λέει και πάλι ο ίδιος ο Χριστός μας με την πολύ ωραία εικόνα την οποία μας έδωσε, ότι εκείνος είναι ο ποιμένας και είναι τα προβατά του και θα ακούει ο κάθε άνθρωπος τον ποιμένα Χριστό και όχι τις πλάνες φωνές. Οπότε θα αρχίσει, είπαμε, η βίωση των Χριστουγέννων, η οποία δεν έρχεται με έναν μαγικό τρόπο, δεν πατάει κανείς ένα κουμπί ας πούμε για να αρχίσει να ζει την χριστιανική ζωή, αλλά σιγά σιγά δίνει την χάρη του ο Θεός, ανταποκρίνεται ο άνθρωπος και κατά την αναλογία της ανταπόκρισής του προσφέρεται επίσης η χάρη του Θεού. Και έτσι λοιπόν βαθαίνει ο άνθρωπος και σε τι βαθαίνει? Στην μετανοιά του στην πραγματικότητα. Μιλάμε για τα Χριστούγεννα και στην πραγματικότητα πρέπει να παραπέμπουμε πάντοτε τον εαυτό μας στην μετάνοια, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για να νιώσει κανείς αυτό το μυστήριο το μεγάλο, γιατί θα μας πούνε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας ότι ου φέρει το μυστήριο έρευναν. Δεν θα καθίσω ας πούμε με την λογική μου να πω τώρα θα εξηγήσω τα περί της γεννήσεως του Χριστού ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν. Ου φέρει το μυστήριο έρευνα. Πίστη μόνη του το δοξάζουμε. Μόνο με την πίστη. Την πίστη την καλοδιάθετη, την πίστη την παιδική ή αυτή την πίστη που έρχεται από έναν πιο δύσκολο δρόμο της αναζήτησης της αλήθειας που περνάει πολλές φορές μέσα από οδυνηρά μονοπάτια. Σημασία πάντως έχει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν οι πλάνες φωνές, υπάρχουν οι παγίδες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα Χριστούγεννα και τα προσφέρουν και μέσα από τις τηλεοράσεις, από οτιδήποτε, είναι τέτοιες πλάνες φωνές και δεν είναι εκείνη η φωνή η οποία πάντοτε εξαγγέλει την αλήθεια μέσα από την Εκκλησία μας, μέσα από την μνολογία της, μέσα από τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας μας, μέσα από την ίδια την Αγία Γραφή. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν πάντοτε είπαμε πρέπει να μην εφησυχάζουμε, να μην επαναπαυόμαστε, αλλά να ζητάμε την χάρη, να νιώσουμε την αγάπη του Θεού. Το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, τόσο πολύ τον αγαπάτε κι εσείς και τον γνωρίζετε. Το έλεγε ότι πρέπει ακριβώς κάθε φορά να ζητάμε λίγο από τη χάρη του Θεού, να νιώσουμε την αγάπη του. Έτσι ώστε να βρισκόμαστε και εμείς σε αυτήν την αναζήτησή του, σε αυτό το τρεχαλιτό θα λέγαμε για να πέσουμε στην αγκαλιά του. Απλώς θα πρέπει να σημειώσουμε, πατέρα Βασίλη, ότι αυτή η συνάντηση με τον Χριστό μας πραγματοποιείται όπως είπαμε στον χώρο που εκείνος
θέλησε να φανερωθεί και που είναι το ζωντανό του σώμα, που είναι η Εκκλησία, και επομένως μέσα στην Εκκλησία, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ιδιαιτέρως μας από την προσφορά του σώματός του και του αίματός του, και από την άλλη τη μεριά μέσα από τις Άγιες εντολές του, εκεί μπορεί κανείς να συναντήσει πραγματικά τον Χριστό. Γιατί και η Θεία Κοινωνία αλλά και η τήρηση των εντολών του Θεού είναι Θεία Κοινωνία. Το ένα είναι μυστηριακή Θεία Κοινωνία, το άλλο είναι πνευματική Θεία Κοινωνία, και επομένως τον Χριστό τον ζούμε, τον συναντάμε, βιώνουμε τη σάρκωσή του, και όταν θα ετοιμαστούμε να κοινωνήσουμε, αλλά και κάθε φορά που θα βάλουμε τον εαυτό μας στις Άγιες εντολές του. Το να κάνω μία προσευχή, το να θελήσω έτσι λίγο καρδιακά να δώσω μία ελεημοσύνη, το να θελήσω να μην απαντήσω σε έναν υβριστικό λόγο, το να προσπαθήσω να συγχωρέσω κάποιον, στην πραγματικότητα είναι ένα είδος θείας κοινωνίας. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας το υποσχέθηκε, ότι όταν τηρούμε τις Άγιες του εντολές, βρισκόμαστε μέσα σε εκείνον και εκείνος βρίσκεται μέσα σε εμάς. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι τονίζουμε τη Θεία Κοινωνία και την μυστηριακή και μιλάμε για την Εκκλησία, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι εκεί κατεξοχήν φτάνει η σάρκωση του Θεού στην αποκορύφωσή της. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής συγκεκριμένα, το αναφέρουν και άλλοι πατέρες, αλλά εκείνος το τονίζει έτσι ιδιαιτέρως, ότι η τελευταία φάση, θα λέγαμε, της δημιουργίας του Θεού είναι όταν ο Χριστός έρχεται στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Την θεωρεί ο Άγιος Μάξιμος αυτή την κίνηση του Θεού να γίνει άνθρωπος ως την τελευταία φάση της δημιουργίας. Άρα λοιπόν ο ερχομός του και η σύσταση της Εκκλησίας είναι ακριβώς εκείνο το οποίο αποτελεί το σχέδιο του Θεού για να μπορέσει τον άνθρωπο να τον πάρει και να τον οδηγήσει στην πληρότητα σχέσεως μαζί του, δηλαδή στην πραγματοποίηση του καθομοίωση. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε κάποια στιγμή αυτόν τον εικονισμό του Θεού στον άνθρωπο και ταυτοχρόνως αυτή την πορεία του προς το καθομοίωση. Σημασία έχει πάντως ότι Χριστούγεννα σημαίνει ζω στο χώρο της Εκκλησίας, γιατί εκεί καταλήγουνε, η εσάρκωση διαιωνίζεται μέσα από τη Θεία Λειτουργία, μέσα από το σώμα και το αίμα του και επίσης από την τήρηση των Αγίων των Εντολών. Άρα λοιπόν χριστιανός, ο οποίος λέει γιορτάζω τα Χριστούγεννα, αλλά εγώ μένω μόνο στον περίγυρο, μένω μόνο στον στολισμό, αλλά δεν πηγαίνω στην Εκκλησία, δεν ετοιμάζομαι εν μετανία, είπαμε προηγουμένως ότι πάντοτε μιλάμε για παραπομπή στη μετάνοια, δεν ετοιμάζομαι εν μετανία για να κοινωνήσω τον Χριστό και δεν βρίσκομαι στην πορεία της τηρήσεως των εντολών του, δεν είναι βεβαίως χριστιανός. Να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε να έχουμε όχι καλά Χριστούγεννα, παντοτινά Χριστούγεννα μέσα μας. Να νιώθουμε ότι γεννιέται διαρκώς μέσα μας ο Χριστός. Ευχαριστούμε πολύ Πατέρα Γεώργιο και τον Πατέρα Γεώργιο, τον Γεωργακόπουλο, που φιλοξένησε σήμερα στο Αρχοντορίκι τον Πατέρα Γεώργιο και την αγάπη όλων όσων βρίσκονται εδώ. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Το θέμα μας ήταν σκέψεις με αφορμή τα Χριστούγεννα. Συνομίλησαν ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τσιμούρης, ο θεολόγος, ο οποίος και φιλοξενεί στην εκπομπή του τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Δορμπαράκη, θεολόγο και συγγραφέα, σε μια συζήτηση, όπως προανέφερα, με θέμα σκέψεις με αφορμή τα Χριστούγεννα. Θερμές ευχαριστίες στην Ενωρία Ενδράση και ιδιαίτερα στον αδελφό και συλλειτουργό πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο. Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Η χάρη στο Κυρίου με τα πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Το
εσύ δεν γεννήθηκες. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις ένα δάκρυ καρδιά σου. Gita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours Revive have made an offer to Gita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Gita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.